φαίνεται ότι η κυβέρνηση μας έκανε αντεκτικούς στο κρύο. Αν παραμείνει, ελπίζω όχι, και για του χρόνου θα μας κάνει σαΐνια. 12 χρόνια, συνάδελφοι, περνάμε χωρίς να τα υπολογίζουμε τα πιο δύσκολα ίσως χρόνια της ζωής μας. Μνημόνια 10 χρόνια, πανδημία και τώρα πόλεμος. Ένας πόλεμος αχρίαστος που πρέπει να τον καταδικάσουμε μαζί με τον εισβολέα και που πρέπει να παλέψουμε και να μην το ξεχνάμε ποτέ για την ειρήνη. Με την κυβέρνηση που ό,τι και αν έχει κάνει ως τώρα είναι μελετημένο και σε βάρος μας, μόνο δυσκολίες θα έχουμε. Γιατί με την ευεργετική συμπεριφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης που επιμερώς τα ελέγχει, αφέθηκε ελεύθερη να παράγει συνεχώς ψέματα, να κρύβει την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας αλλά και της ακρίβειας. Συνάδελφοι και συναδέλφες, έκρυψε την πανδημία. Μας πέθανε στην κυριολεξία. Τουλάχιστον οι μισοί θα μπορούσαν να ζήσουν. Αν αναλογιστούμε και τι συνέβη στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Με τα μνημόνια, ενώ ήταν ο κύριος Βραχίου να μας πήρε τη μισή σύνταξη, μας κορόιδεψε. Ήρθε σαν ρήτορας ο πρωθυπουργός ο σημερινός αγάπης και ότι θα αποκαθιστούσε όλα όσα είχαμε χάσει το 2012 που ήταν το χρόνο της σφαγής μας με αυτή την κυβέρνηση και με το Πασόκ βέβαια. Και ήρθε λοιπόν και δεν είχε σκοπό από την αρχή να δώσει τίποτε. Αυτό φάνηκε και από τον επανυπολογισμό που έκανε και με λάθη, φάνηκε από τα ανατροπικά που τα πήγε από εδώ, τα πήγε από εκεί και στην ουσία δεν μας έδωσε τίποτε. Μας έδωσε κάτι ψίχουλα και μάλιστα στα ψίχουλα αυτά μας έβαλε ένα δυσβάστακτο τόκο που όλοι οι συνάδελφοι πληρώνουμε με 6% το μήνα τώρα το φόρο. Στον επανυπολογισμό τίποτα, όλα λάθος. 600.000 λάθη διαπιστωμένα, δεν έχει σκοπό να διορθώσει. Η προσωπική διαφορά που ήταν να φύγει εγκαταστάθηκε μόνιμα και έχουμε μειώσεις, τραγικές μειώσεις της συντάξης. Με την πανδημία είπα, αυτό είναι που είναι το απόγειο, είναι με την ακρίβεια, συναδέλφες και συνάδελφοι. Φαίνεται ότι εμάς δεν έχει σκοπό να μας βοηθήσει καθόλου. Γιατί ό,τι είναι να δώσει σε εμάς, ακόμα και τα ελάχιστα, ανισορροπεί το σύστημα οικονομικά. Εκεί που ευχαρίστως δίνει είναι σε αυτούς που έχουν τους επιχειρηματίες, τα μεγάλα κέρδη, τα μερίσματα κλπ. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό που κάνει τώρα δεν υπάρχει. Επιδοτεί, συναδέλφες και συνάδελφοι, 4 μεγαλοεπιχειρήσεις μαζί με τη ΔΕΗ παραγωγής ενέργειας. Δηλαδή, λέει ότι θα δώσει κάποια χρήματα σε εμάς και χωρίς καν να τα δούμε, τα παίρνει και τα δίνει σε αυτούς. 1,5 δισεκατομμύριο έχουν βγάλει ως τώρα. 1 δισεκατομμύριο έχουν βγει από το φόρο στα καύσιμα, που δεν εννοεί να τον λιγοστέψει. Με αυτή λοιπόν, συνάδελφοι, γιατί πρέπει να τελειώσω την κυβέρνηση, καλό δεν πρόκειται να δούμε. Πρέπει να συσπηρωθούμε στη Συντονιστική Επιτροπή και έχουμε σκληρούς αγώνες να δώσουμε. Γιατί και η άλλη κυβέρνηση που θα έρθει και ελπίζω να έρθει σύντομα δεν θα μας χαρίσει τίποτε. Αν δεν αγωνιστούμε εμείς, τίποτα δεν θα λάβουμε. Καμιά βελτίωση της ζωής μας. Σας ευχαριστώ.